Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι Cult Manx Video. Σήμερα φίλοι μου θα κάνουμε λόγο για τις σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια και πώς μπορούμε να δυναμώσουμε αυτή την σχέση. Η σχέση με τα αδέλφια μας είναι μία, θα λέγαμε, από τις πολυτιμότερες στη ζωή μας και σίγουρα όλοι οι γονείς επιθυμούν τα παιδιά τους να είναι δεμένα μεταξύ τους. Τα αδέρφια μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση έως και 8 φορές μέσα σε μια ώρα. Ναι, καλά ακούσατε. 8 φορές μέσα σε μια ώρα. Επίσης, το 70% των οικογενειών αναφέρουν ότι τα παιδιά τους εμπλέκονται σε επεισόδια με σωματική βία όπως κλωτσές, μπουνές, δαγκώματα και ούτω καθεξής. Οι γονείς όμως μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας δυνατής σχέσης αγάπης και αλληλεγγύης ανάμεσα στα αδέλφια και όχι απλά να κάνουν τους διαιτητές. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε όλοι ως γονείς είναι να δούμε κυρίως τι κρύβεται πίσω από τους καυγάδες. Προσπαθήστε λοιπόν να ανιχνεύσετε ποιοι λόγοι οδηγούν τα παιδιά στον τσακωμό. Μήπως κάποιο από αυτά αισθάνεται αδικημένο ή ρηγμένο. Μήπως έτσι ξεσπάνε το άγχος τους ή προσπαθούν να εκτονώσουν την έντασή τους από κάτι που συνέβη ενδεχομένως στο σχολείο. Ή μήπως πάλι στο σπίτι σας υπάρχουν εντάσεις ή καυγάδες και μεταξύ των μεγάλων και τα παιδιά θεωρούν ότι έτσι λύνονται οι διαφορές. Ειδικά αν η εχθρότητα των παιδιών ξεπερνά τα αναμενόμενα επίπεδα, είναι πολύ σημαντικό να αναζητήσετε τις αιτίες, καθώς έτσι θα μπορέσετε και να τις αντιμετωπίσετε πιο στοχευμένα. Κυρίως, ως γονείς, μην κάνετε διακρίσεις. Είναι αυτονόητο, όμως δυστυχώς στην πράξη αρκετοί γονείς μπορεί να ευνοούν ένα παιδί έναντι του άλλου, έστω και άθελά τους πολλές φορές, είτε επειδή είναι το μικρότερο, είτε επειδή τα πηγαίνει καλύτερα στο σχολείο, είτε για άλλους λόγους. Ωστόσο, να είστε βέβαιοι ότι τα παιδιά ανιχνεύουν μια πιθανή προτίμηση των γονιών μεταξύ τους και δρούν ανάλογα. Το μεν ευνοημένο αποκτά συνήθως τη σιγουριά του πιο δυνατού στην οικογένεια, το μεν αδικημένο μπαίνει σε θέση άμυνας με ποικίλες επιπτώσεις στον ψυχισμό και τη συμπεριφορά του. Αυτό έχει ως συνέπεια έλλειψη αυτοεκτίμησης, επιθετικότητα και ούτω καθεξής. Οι σχέσεις των αδερφιών σε μια τέτοια περίπτωση μπορούν εύκολα να μπουν σε τροχιά σύγκρουσης και τα παιδιά να γεμίσουν με συναισθήματα αντιζηλίας, πικρίας και στρες που μπορούν να τα ακολουθήσουν και στην ενήλικη ζωή τους. Προσπαθήστε λοιπόν η συμπεριφορά σας να είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Επί παραδείγματι, μην τα συγκρίνετε μεταξύ τους, μην αγκαλιάζετε το ένα παιδί περισσότερο από το άλλο και ούτω καθεξής. Βάλτε κανόνες κατά αναλογία. Βεβαίως και πρέπει να μην κάνετε καμία διάκριση ανάμεσα στα παιδιά σας, όμως κάποιες φορές δεν είναι εφικτό και να ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες για όλους. Αν
παραδείγματος χάρη το ένα παιδί είναι αρκετά μεγαλύτερο, είναι λογικό να έχει και γενικά περισσότερες υποχρεώσεις μέσα στο σπίτι, ενώ ένα μικρότερο να έχει λιγότερες υποχρεώσεις. Προσπαθήστε επίσης να είστε δίκαιοι. Αν επί παραδείγματι το ένα παιδί είναι μικρότερο από το άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι άμυρο ευθυνών σε έναν καυγά. Ούτε ένα μεγαλύτερο παιδί είναι υποχρεωμένο να μένει πάντα εγκρατές όταν το μικρότερο επιμένει να το ενοχλεί, να το χτυπάει και ούτω καθεξής. Προσπαθήστε λοιπόν να μην είστε κάθετοι σε έναν καυγά των παιδιών, θεωρώντας ότι το ένα πρέπει να δείξει περισσότερη ωριμότητα για κάποιο λόγο, ενώ το άλλο το ενοχλεί συστηματικά. Αντίθετα, προσπαθήστε να σταθείτε δίκαια απέναντί τους, χωρίς να ευνοείτε αυτόματα το ένα, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτόματα αδικείτε το άλλο. Αυτό όμως μπορεί να επιφέρει σοβαρό ρήγμα στη σχέση τους, όπως είπαμε και στην αρχή. Μάθετε τους να σέβονται και να εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν από νωρίς ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ότι έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα με τα θετικά και τα αρνητικά της. Πρέπει επίσης να ξέρουν ότι η προσωπικότητα του καθένα μας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το ίδιο ισχύει και για τα αδέρφια που πρέπει να σέβονται το ένα το άλλο, όσο διαφορετικά και αν είναι μεταξύ τους, και να εκτιμούν ότι αυτή η διαφορετικότητα είναι που κάνει τον κόσμο μας γεμάτο ενδιαφέρον. Κάτι άλλο που οφείλουμε ως γονείς να διδάξουμε στα παιδιά μας, την ενσυναίσθηση, φίλοι μου. Τα παιδιά που μπορούν να κατανοήσουν τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων, είναι πολύ πιο πιθανό να αποκτήσουν και μια δυνατή σχέση μεταξύ τους που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στο γνήσιο ενδιαφέρον. Ρωτήστε τα πώς πιστεύουν ότι αισθάνεται το αδερφάκι τους αν του παίρνουν συνεχώς τα πράγματά του ή αν του μιλάνε άσχημα επειδή είναι μικρότερο. Πείτε τους ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν τα ίδια συναισθήματα και ότι δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε στους άλλους και άρα ούτε και στα αδέρφια μας αυτό που δεν θέλουμε να κάνουν σε μας, γιατί και αυτοί πονάνε. Ενισχύστε τις σχέσεις τους με τους φίλους και με τους συγγενείς. Έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που πριν αποκτήσουν αδερφάκι είχαν μια δυνατή φιλική σχέση με κάποιο άλλο παιδί, ήταν πιο πιθανό να έχουν εξίσου δυνατή σχέση και με το νέο μέλος της οικογένειας. Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι συνιστούν να βοηθάτε τα παιδιά να αναπτύσσουν υγιείς σχέσεις και με άλλους ανθρώπους, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για τη σχέση με τα αδέρφια τους. Επίσης, μάθετε τους πώς να λύνουν τις διαφορές τους. Αν αφήνετε τα παιδιά να βρουν την άκρη τελείως μόνα τους, χωρίς να τα έχετε καθοδηγήσει επαρκώς, το πιο πιθανό είναι η κατάσταση να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Αν όμως τα έχετε βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες που τα βοηθάνε να εκφράζουν για ποιο λόγο θύμωσαν, πώς θα μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα, να αναπτύσσουν τα επιχειρήματά τους, να πούν πώς νιώθουν, πάντα ανάλογα βέβαια με την ηλικία και την ωριμότητά τους, τότε είναι πολύ πιο πιθανό οι καυγάδες τους να παραμένουν σε ένα πλαίσιο, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Πείτε τους επίσης ότι ακόμα και αν δεν αποφύγουν τον τσακωμό, θα πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες. Επί παραδείγματι, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνονται σωματικά βία. Μάθετε τους πώς να λύνουν τις διαφορές τους και με άλλους. Όταν τα παιδιά έχουν διδαχτεί κάποιους βασικούς κανόνες για να εξομαλύνουν τις διαφορές τους με τους άλλους, τους συμμαθητές τους, τα παιδιά στην παιδική χαρά κλπ, είναι πιο εύκολο να κατανοήσουν και πώς να χειριστούν τους καυγάδες μεταξύ τους. Βάλτε στο πρόγραμμα οικογενειακές δραστηριότητες, όπως επιτραπέζια παιχνίδια, σπορ, κινηματογραφικές βραδιές, εκδρομές και λοιπές δραστηριότητες στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε όλοι μαζί και στις οποίες ειδικά τα παιδιά μπορούν να έχουν διάδραση, μπορούν να λειτουργήσουν συνδετικά για τα αδέρφια αλλά και για την οικογένεια στο σύνολό της. Μπορείτε επίσης να παίζετε σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα εσείς με τον ή την σύντροφό σας και στην άλλη τα παιδιά. Οι κοινές δραστηριότητες δείχνουν στα παιδιά ότι εκτιμάτε τη σχέση σας μαζί τους ως γονείς, αλλά και τη σχέση μεταξύ τους. Επίσης, δραστηριότητες μόνο για αυτά. Ακόμα και αν τα παιδιά έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, προσπαθήστε να βρίσκετε μία δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν μαζί κάθε μέρα έστω για λίγο. Παραδείγματος χάρη, να παίζουν επιτραπέζια, να κάνουν μία χειροτεχνία, να γράψουν μια ιστορία από κοινού, να στήσουν ένα εστιατόριο και το ένα να είναι ο μάγειρας και το άλλο ο πελάτης επί παραδείγματι. Εκμεταλλευτείτε την ώρα του ύπνου. Περάστε λίγη ώρα μαζί τους πριν πάνε για ύπνο για να σας αφηγηθούν πώς ήταν η μέρα τους και παράλληλα να την αφηγηθούν το ένα στο άλλο. Μάθετε τους επίσης να λένε πάντα καληνύχτα το ένα στο άλλο πριν πέσουν στα κρεβάτια τους. Τέλος, αν το ένα παιδί είναι αρκετά μεγαλύτερο, μπορείτε να το παροτρύνετε να διαβάζει στο μικρότερο για να κοιμηθεί. Αφήστε τα επίσης να φροντίσουν το ένα το άλλο. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να είναι δίπλα στα αδερφάκια τους. Αν παραδείγματος χάρη πέσουν και χτυπήσουν, αφήστε τα να σας βοηθήσουν, να τα φροντίσετε. Παροτρύνετε τα να κάνουν κάτι ωραίο το ένα για το άλλο, αν είναι άρρωστα. Δώστε τους ευκαιρίες να συμμετέχουν το ένα στη ζωή του άλλου. Σαφώς, και τα παιδιά πρέπει να έχουν το καθένα τη δική του ζωή και τα δικά τους ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Ωστόσο, τα αδέρφια καλό είναι κάποιες φορές με κάποιο τρόπο να συμμετέχουν και σε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές.
Αν παραδείγματος χάρη το ένα παιδί παίζει ποδόσφαιρο ή κάνει μπαλέτο, το άλλο μπορεί να πηγαίνει στους αγώνες ή στις παραστάσεις. Αναθέστε τους κοινές αποστολές. Πείτε τους, παραδείγματος χάρη, να σας βοηθήσουν να φτιάξετε ένα γλυκό, να τυλίξουν τα δώρα για τους παππούδες και γενικά αναθέτετε τους μικρότερες ή μεγαλύτερες αποστολές που θα τους δώσουν ένα κοινό σκοπό για να εργαστούν από κοινού. Διαλέξτε τι θα τους διαβάσετε. Διαβάστε τους ιστορίες και παραμύθια με ήρωες, αδέρφια που κατάφεραν πολλά ενωμένα και γενικά προσπαθήστε μέσα από τα βιβλία και τις ταινίες που διαλέγετε για αυτά να τους περνάτε αντίστοιχα μηνύματα. Τέλος, περάστε χρόνο και με το καθένα ξεχωριστά. Σαφώς και πρέπει να περνάτε χρόνο με όλα σας τα παιδιά, όμως δεν πρέπει να παραβλέπετε να περνάτε ποιοτικό χρόνο και με το καθένα ξεχωριστά και να δυναμώνετε τον δικό σας μοναδικό δεσμό. Έτσι θα νιώθουν ότι έχουν ένα κομμάτι της αγάπης σας αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτά που δεν απειλείται από κανέναν. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλιά σας ακριβώς από κάτω, όπως θα χαρώ να εγγραφείτε στο κανάλι μας εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Να κάνετε like και share στο βίντεο. Σύντομα, πολύ σύντομα, θα τα πούμε και πάλι με ένα καινούριο θέμα, με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε και να περνάτε καλά. Σας φιλώ.